Κυρία Ζαχαράκη, Σοφία Ζαχαράκη, Ανατολικά, μπράβο, μπράβο, χίλια μπράβο. Είπατε να μην είμαστε σύντομοι, δεν απαντάτε. Όχι, σύντομοι, είναι μπράβο. Λοιπόν, ο Γιάννης Σαρακιώτης από το ΣΥΡΙΖΑ Αυτιότητα. Μπράβο επίσης. Μπράβο επίσης. Και ο Μιχάλης ο Κατρίνης Πασόκ, Κινάλ Ηλία, και αυτός εκεί σάρρωσε. Πρώτος βουλευτής Πασόκ σε όλη τη χώρα. Τυχαίο, τελευταία εμφάνιση ήταν στο Open. Ήταν το Εγκούρικο το. Δεν θέλαμε να τα πούμε εμείς, αλλά ευχαριστούμε που τα λέτε. Λοιπόν, σάρρωσε ο Κατρίνης. Όλοι. Πήγατε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, τώρα να σας πω, πείτε μας, εσείς είστε η κάλπη είναι άδεια και δεύτερον είστε πολύ στεναχωρημένοι. Έτσι, δηλαδή, χαμηλά τα μάτια και η κηδεία. Εντάξει, συγγνώμη. Εμείς αντιλαμβανόμαστε εδώ πέρα, ξεκινάμε από την αρχή. Γιατί αυτό το λέτε έτσι ειρωνικά? Χαιρόμαστε πάρα πολύ με το αποτέλεσμα. Για πρώτη φορά, ούτως ή άλλως, συγκρίθηκαν δύο διακυβερνήσεις. Ο κόσμος ψήφισε θετικά. Εγώ αυτό κρατώ. Ότι εδώ, ενώ όλοι διατείνονταν και κάναν μαύρες. Ο Κατρίνης ψήφισαν αρνητικά. Θετικά, θετικότατα. Δείτε λίγο, καταδικάσαν το ΣΥΡΙΖΑ. Δείτε πρώτα τα exit poll τα οποία βγήκαν και οι πλειοψηφοί των ανθρώπων είπαν ότι ψήφισαν θετικά για τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ συγκρατώ ότι πολλοί νέοι άνθρωποι ψήφισαν για πρώτη φορά. Τις ευχαριστώ και τους ευχαριστώ γιατί μας τίμησαν με την ψήφο. Και θα ήθελα πάρα πολύ, να σας πω την αλήθεια, να γίνω κι εγώ κρίκο σε μια αλυσίδα για να γίνει καλύτερη η ζωή τους. Βελτίωση της καθημερινότητας, αντιμετώπιση της ακρίβειας και ένα ατομικό πλάνο που θα αφορά κάθε πολίτη αυτής της χώρας. Να ρωτήσω αυτό κάτι. Τους αφορά, ξέρετε. Ναι. Τα υπόλοιπα και τα μικροκομματικά και οι δίθεν τσακωμοί, τους οποίους τους βλέπουμε αυτή τη στιγμή να εξελίσσονται, δεν αφορά κανέναν. Αυτό που αφορά όμως είναι τι συνέπεια λόγων και πράξεων έχουμε και πώς θα είναι το μέλλον τους. Αποκλειστικά. Όσον αφορά τις εκλογές που έρχονται, αυτοί οι στόχοι, π.χ. που άκουσα τον κύριο Γεωργιάδη να λέει 180, να φτάσουμε τους 180, με μια κριτική από την άλλη πλευρά που να λέει ότι είναι λίγο αλαζονικό όλο αυτό. Να λέει λίγο. Ότι, ναι, βαριά. Το έχω επικεί εκφράσει μου. Ότι. Να αλλάξουμε και το Σύνταγμα μόνοι μας. Θέλει η αλαζονία να κρυφτεί, αλλά η χαρά δεν την αφήνει. Μπράβο. Αυτό το πρωτοσέλιδο. Αν βρείτε οποιαδήποτε δήλωση από την Κυριακή το βράδυ και μετά που αντιληφθήκαμε κι εμείς, γιατί δεν το περίμενε κανείς αυτό το εύρος διαφοράς. Εντάξει, για να τα λέμε όλα. Να. Μια δήλωση η οποία να παραπέμπει σε αλαζονία και έπαρση, πραγματικά να μου τη φέρετε. Γιατί αυτό το οποίο υπόθηκε από τον Αντιπρόεδρο είναι προφανώς μια επιδίωξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος, γιατί τα διακυβεύματα είναι πολύ σοβαρά. Και ναι, θα πρέπει να απαντήσουμε όλοι και όσοι είμαστε εδώ, τι πιστεύουμε για την αναθεώρηση του άρθρου 16. Εγώ λέω ναι. Εγώ λέω ότι δεν μπορούμε να χάσουμε άλλη μια ευκαιρία τα παιδιά μας να φεύγουν για Κύπρο. Δεν μπορούμε να χάσουμε μια άλλη ευκαιρία ανάπτυξης και εδώ στην Ανατολική Αττική και οπουδήποτε μπορεί να υπάρξει μια δυνατότητα τέτοιας εξέλιξης. Άρα να συζητήσουμε γι' αυτά. Να συζητήσουμε τι γίνεται στην οικονομία, πώς θα δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας. Ωραία. Σαφές, σαφές. Λοιπόν, κύριε Σαρακιώτη. Εδώ πρώτη φορά ο κύριος Τόλκας, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι το αφήγημα που περιγράφηκε ότι όλα είναι μαύρα. Ήταν ενδεχομένως εκτός του κοινωνικού αποτυπώματος. Δεν το βίωνε έτσι ο κόσμος. Ήταν λάθος και αυτή η στόχευση. Το συμμερίζεστε γενικώς ως γενική στρατηγική? Γενικώς πάντως είπε ο Τσίπρας, αυτοκριτική κάνω και ζητώ συγγνώμη. Για ποιο πράγμα? Το αποτέλεσμα δεν δικαίωσε σε καμία περίπτωση τη στρατηγική που ακολουθήσαμε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, κύριε Στάθη, κύριε Καμπουράκη. Και γι' αυτό και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας, ζήτησε συγγνώμη πρώτα απ' όλα από τους απογοητευμένους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ και από τους ανθρώπους του προοδευτικού χώρου που περίμεναν περισσότερα σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση. Από εκεί και πέρα ξεπερνούμε το σοκ, γιατί ήταν ένα σοκ το εκλογικό αποτέλεσμα. Σηκώνουμε κεφάλι, έχουμε σε ένα μήνα μια νέα εκλογική αναμέτρηση. Καταφέραμε στις ευρωεκλογές του 2019, στη συνέχεια στις επόμενες εθνικές εκλογές, να ανακάμψουμε ανεβάζοντας το ποσοστό μας κατά 10 μονάδες. Άρα υπάρχει ένα προηγούμενο. Βάσει του προγράμματός μας, οφείλουμε μάλλον να μιλήσουμε για το πρόγραμμά μας. Μπορείτε να πείτε τα ίδια. Κάτι καινούργιο πρέπει να πείτε. Βεβαίως. Κύριε Καμπουράκη, θεωρώ ότι το προηγούμενο χρονικό διάστημα αναλωθήκαμε στο ζήτημα της προοδευτικής διακυβέρνησης. Δεν συζητήσαμε για το πρόγραμμά μας, δεν συζητήσαμε για την επόμενη μέρα, δεν συζητήσαμε για τις προτάσεις μας. Τις προτάσεις μας για το Ταμείο Ανάκαμψης και πώς αυτό μπορεί να είναι προς όφελος του πρωτογενή τομέα, της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, για το ΕΣΥ της επόμενης μέρας. Αυτή η μαυρίλα του αφηγήματος, σας ρώτησα προηγουμένως, συμφωνείτε με αυτό? Ότι ενδεχομένως δεν είναι ακριβή. Δηλαδή, ο κόσμος δεν το βιώνει τόσο δραματικά. Δεν λέει κανείς ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Έτσι. Όπως το παρουσιάσατε, ήταν αναντίστοιχο με την κοινωνική διάσταση, δηλαδή αυτό? Δεν θεωρώ ότι ήταν αναντίστοιχο με την κοινωνική διάσταση, γιατί η καθημερινότητα των συμπολιτών μας είναι πολύ δύσκολη. Αυτό που ήταν κρίθηκε και εκ του αποτελέσματος αποτυχημένο ήταν ότι δεν εστιάσαμε στην επόμενη μέρα, δεν δώσαμε στον κόσμο να καταλάβει πώς βάσει της εφαρμογής του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ θα βελτιωθεί η καθημερινότητά του και μείναμε μόνο στο να επισημαίνουμε τις δυσκολίες τις οποίες βίωνε ο κόσμος, αλλά δεν λάμβανε απαντήσεις
για την προοπτική, για το αύριο αυτής της χώρας. Εσάς τώρα ο στόχος είναι να κόψετε την αυτοδυναμία στη Νέα Δημοκρατία και να μην σας περάσει το Πασόκ, να είστε εσείς ο κυρίαρχος πόλος. Ο στόχος είναι να καταγράψουμε την καλύτερη δυνατή επίδοση. Ξεκινάμε από το 0. Έχουμε ένα μήνα μπροστά μας. Θεωρώ ότι έχουμε ένα πολύ αξιόλογο πρόγραμμα το οποίο απαντά στα θέλω του. Δηλαδή, εσείς λέτε ότι ο ψήφος δεν καταδικάζει το πρόγραμμά σας. Όχι. Εγώ θεωρώ ότι ήταν λάθος το αφήγημα με το οποίο προσήλθαμε στις. Άρα το αφήγημα. Όχι πολιτική. Το πρόγραμμα. Κύριε Καμπουράκη, το πρόγραμμα δυστυχώς δεν επικοινωνήθηκε. Άρα, αν δεν επικοινωνήθηκε το πρόγραμμα, φταίει και η επικοινωνιακή ομάδα και η ηγετική ομάδα, αυτοί που αποφάσισαν, που καθόριζαν σε αδρές γραμμές τη στρατηγική, η οποία δεν ήταν και ακριβή, ήταν άλλαζε γενικά. Όλοι μας έχουμε ευθύνες. Όλοι. Όλοι. Ναι, αλλά όλοι. Κάποιος, όταν έρχεται ένα τέτοιο αποτέλεσμα, δεν μπορεί να βγάλει την ουρά του κανείς απ' έξω. Δεκτό. Όλοι αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας. Από εκεί και πέρα. Θυμάστε πολύ καλά τον προηγούμενο χρονικό διάστημα, τον τελευταίο μήνα πριν τις εκλογές. Η μόνη συζήτηση που είχαμε ήταν με ποιον θα συνεργαστεί. Πρέπει να βγουν νέα πρόσωπα μπροστά. Δηλαδή, ακούμε τον κύριο Παπαδημούλη να λέει πρέπει να βγει η κυρία Χτσιόγλου, ο κύριος Χαρίτσης, ο κύριος Ηλιόπουλος, πρόσωπα τα οποία πήγαν καλά εκλογικά, λέει. Να βγουν και άλλα πρόσωπα μπροστά. Η ανανέωση σε καμία περίπτωση δεν θα βλάψει. Είναι δεδομένο. Μάλιστα. Ότι θα είναι προς τη θετική κατεύθυνση. Τσίπρα θέμα δεν υπάρχει πάντως. Σε καμία περίπτωση. Ούτε τώρα ούτε μετά. Σε καμία περίπτωση. Πάντως και όταν παρουσιάζει ένα πρόγραμμα. Κάτσε, κάτσε να μιλήσει ο Κατρίνης, γιατί θα. Κύριε Κατρίνη. Έλα, Πασοκάρα, να μας πει τίποτα. Είναι μια εντυπωσιακή νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Ο χάρτης βάφτηκε όλος μπλε. Δηλαδή, εμένα με έπαιρναν πάρα πολλοί φίλοι να με συγχαρούν για τα πρώτα στην Ηλία, αλλά μου λέγανε τι πράγμα είναι αυτό. Τι πράγμα είναι αυτό. Ούτε το 81, κύριε Κατρίνη. Τι πράγμα είναι αυτό που βάφτηκε όλος ο χάρτης μπλε. Έχει πάθει σοκ και ο κόσμος του Πασόκ, το καταλαβαίνετε αυτό. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και ως εναλλακτική πρόταση διακυβέρνηση, αλλά και ως αξιωματική αντιπολίτευση, είναι σαφές ότι αποδοκιμάστηκε σε αυτές τις εκλογές. Το τρίτο είναι ότι υπάρχει μια θετική προοπτική για το Πασόκ. Το Πασόκ παρά τις σιρήνες που έλεγαν ότι θα καταγράψει μόνο ψήφο ποσοστό, ότι θα συμπιεστεί, ό,τι. Αυτά όχι μόνο ακούγαμε όλες τις μέρες. Έχετε όχι δίκιο. Μόνο άντεξε. Όχι μόνο άντεξε. Σημείωσε μια άνοδο του 40%. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια πολύ καλή προοπτική θετική για το μέλλον. Το Πασόκ ως σοβαρή υπεύθυνη αντιπολίτευση θα συνεχίσει το ρόλο αυτό έτσι ώστε να είναι πραγματικό αντίβαρο στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που μπορεί κυρία Ζαχαράκη να μην το εκφράζει και λόγω χαρακτήρα, αλλά δυστυχώς αρκετά στελέχη της παράταξης κυβερνός σας έχουν βγει και λένε ήδη ότι θα βγούμε με 180 βουλευτές, θα αλλάξουμε τα πάντα, θα σαρώσουμε τα πάντα, θεωρώντας προφανώς πάνω στο μεθύσι της νίκης ότι όλα μπορούν να γίνουν αυτοματοποιημένα ή τέλος πάντων ότι πήραν λευκή επιταγή. Ακριβώς γι' αυτό είναι το Πασόκ το οποίο επιστρέφει με σοβαρότητα, με χαμηλούς τόνους, με ρεαλισμό, με προτάσεις, ακριβώς για να είναι χρήσιμο στους πολίτες και εσείς. Για να μπορέσουν, κύριε Στάφη, οι άνθρωποι, οι δημοκρατικοί, οι προοδευτικοί που παραδοσιακά ψήφισαν την παράταξή μας, να αισθάνονται ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα κόμμα το οποίο είναι πραγματικό πολιτικό αντίβαρο στη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει αριθμητικός στόχος και ποιοτικός, π.χ. θέλουμε να είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση. Το εκφράζετε αυτό. Κοιτάξτε, εμείς μας κάνετε τέτοια ερωτήματα. Μας κάνετε τέτοια ερωτήματα και πριν τις εκλογές. Όχι, εμείς τώρα είναι άλλο. Τώρα είναι άλλο. Τώρα είναι άλλο. Γιατί τώρα εδώ σου λέει είχε σοβαρές απώλειες, όχι σοβαρές, συντριπτικές απώλειες ο ΣΥΡΙΖΑ. Και εδώ σου λέει ο άλλος είναι εφικτός. Μπορεί να είναι εφικτός ο στόχος να γίνω αξιωματική αντιπολίτευση. Λέω εγώ. Είναι αυτός ο στόχος. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Εμάς σε πάρα πολλές περιοχές, όπως στην Ηλία, σε πάρα πολλούς νομούς, το Πασόκ είναι δεύτερο, οριακά τρίτο. Άρα θεωρώ ότι στις επόμενες εκλογές είναι εφικτός ο στόχος το Πασόκ να είναι σε πάρα πολλούς νομούς δεύτερο κόμμα. Αυτό δεν ξέρω αν θα οδηγήσει να είναι πανελλαδικά δεύτερο κόμμα. Όμως στην Αθήνα. Είναι σαφές ότι το Πασόκ είναι σε μια πορεία ανωδική. Είναι σαφές ότι το Πασόκ επιβραβεύεται για την σοβαρή αντιπολίτευση. Είναι εμφανές ότι ο κόσμος αρχίζει. Και ξανασυζητά μαζί μας. Λοιπόν, αυτό το θεωρούμε ότι είναι η μεγαλύτερη παρακαταθήκη. Γι' αυτό ακριβώς με χαμηλούς τόνους και υπευθυνότητα και σοβαρότητα. Παιδιά, με χαμηλούς τόνους αυτοί. Για να μην έρθω. Χαμηλούς τόνους εσύ. Χαμηλούς τόνους αυτοί. Τι εκλογές θα κάνουμε. Κοιτάξτε, κύριε Καμπουράκη, η κριτική μας θα είναι σκληρή. Η κριτική μας θα είναι σκληρή στις πολιτικές επιλογές τα πεπραγμένα. Όμως ο κόσμος φάνηκε ότι κουράστηκε, βαρέθηκε. Να ακούει, να βλέπει σοου στη Βουλή, στα μέσα ενημέρωσης. Κάποιος να φωνάζουν, να προπυλακίζουν, να τραμποκίζουν. Να πω και να θεωρούν ότι με κάποιο τρόπο αυτόν να εντυπωσιάσουν. Να πω και κάτι. Πιστεύεις ότι θα έχουμε debate?
Δεν θα δύσκολο το βλέπω. Δεν θα ωραία. Να κάνουμε ένα σχόλιο. Παιδιά, ήταν... ένα λεπτό. Ένα σχόλιο. Αυτά επειδή ένα. Πήγα ένα εγώ σε την Πέμπτη μια φορά, τα κόψτε και τα την Πέμπτη. Ένα σχόλιο. Αυτό, ανεξάρτητα με το ότι είπαν έτσι πρόσωπο των άλλων κομμάτων, εγώ θεωρώ πάρα πολύ επικίνδυνη τη δήλωση που έκανε ο κύριος Τσίπρας χθες. Οδυνηρό το αποτέλεσμα για την ελληνική κοινωνία. Δείχνει με το δάχτυλο τους πολίτες, τους καταγγέλει ουσιαστικά. Και λέει ότι είναι ούτε, ρε, παιδί. Όχι, συγγνώμη. Δεν κατήγγειλε τους πολίτες το κλίμα που επικρατεί στην κοινωνία. Αυτή τη στιγμή δεν βλέπουμε κάποιον στην κοινωνία να πανηγυρίζει. Μια μουδιασμένη κοινωνία. Και το αντιλαμβανόμαστε. Η κοινωνία όμως μίλησε και πρέπει να το σεβαστούμε αυτό. Ναι, βέβαια. Δεν κατηγορεί. Δεν μας αρέσει. Δεν κατηγορεί την κοινωνία ο κύριος. Η λαϊκή κατηγορία είναι πάντα που αναλογίζουμε και τον κόσμο. Λοιπόν, ακούστε εδώ. Από αύριο η κοινωνία. Δεν έστρεψε τα βέλη του κατάστασης. Να προτείνω την Ιερό και για τους ψηφοφόρους της Δημοκρατίας. Ευχαριστούμε πολύ όλους. Σας ενημερώνω ότι θυμάμαι ότι πριν το 1981, θα το πω αυτό. Είμαστε αγέννητοι εμείς. Είμαστε αγέννητοι. Η ΕΡΤ παρουσίαζε τότε πολιτικές συζητήσεις στη Βουλή και έλεγε «Ο χρόνος είναι ισότιμα κατανεμημένος μεταξύ κυβερνήσεως και αντιπολιτεύσεως». Άλλα κόμματα παίζανε. Όλα. Μιλάγανε όλοι, αλλά ό,τι είχε η κυβέρνηση είχε όλη η αντιπολίτευση. Αυτό είναι απλή αναλογική. Απλή αναλογική, παιδιά, τα λέγαμε. Μια κουβέντα. Έτσι θα πάμε. Αν μου επιτρέπετε, πιστεύαν και είναι πολύ νωρίς ακόμα. Κλείνουμε. Ότι θα ισορροπήσουν οι αναλογίες αυτού που λέτε κυβέρνηση αντιπολίτευση στο δεύτερο γύρο. Θα ισορροπήσουν. Η ισορροπία είναι καλό πράγμα. Είναι νωρίς ακόμα. Είναι νωρίς ακόμα. Είναι νωρίς ακόμα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.